Φίλε και φίλοι του NewsHub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο site το σκηνοθέτη Φίλιππο Κουτσαυτή. Πριν από μερικές μέρες, ένα έργο του, ένα ντοκιμαντέρ μεγάλης διάρκειας, γυρνά στις 25 Ιανουαρίου, προβλήθηκε στην αίθουσα προβολών του Μουσείου του Λούβρου με τίτλο «Ζάκρος». Κύριε Κουτσαυτή, καλώς ορίσατε στο NewsHub. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι για όλους εμάς που δεν έχουμε δει ακόμα το ντοκιμαντέρ, αφού δεν έχει διατεθεί ακόμα στην αγορά για το ευρυκοινό, η κινηματογραφική προβολή άρχισε ήδη με ένα άρθρο του Δημοσθένη Καβέα στη Huffington Post, αφού μέσα από μια πολύ γλαφυρή έτσι περιγραφή, απλώς μια σειρά από εικόνες και οι αναγνώστες έχουν μπει ήδη στο ταξίδι της γνώσης για το θέμα του ντοκιμαντέρ μέσα από ένα λογοτεχνικό προθάλαμο που έχει φτιάξει ο κ. Γκαβέας. Όπως μας έχει προειδεάσει λοιπόν, αφορμή για την δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ υπήρξε η ανασκαφή του Νικολάου Πλάτωνα στη Ζάκρο. Θέλουμε να μας βάλετε εισαγωγικά για το ξεκίνημα αυτής της ιδέας. Εν πρώτης να πούμε ότι η Ζάκρος είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Είναι ένας πανέμορφος όρμος που προσεγγίζεται σχετικά δύσκολα ακόμα και σήμερα, γιατί είναι πολύ μακριά από το Ηράκλειο, για παράδειγμα, είναι σχεδόν 4 ώρες. Λοιπόν, σε αυτό τον μικρό όρμο, το 1961, ανακαλύφθηκε το τέταρτο μινωικό ανάκτορο της Κρήτης εκείνα τα χρόνια, η Ζάκρος. Είχε προηγηθεί βεβαίως η ανακάλυψη της Κνωσού, της Φεστού και των Μαλίων, που αυτά τα είχαν σκάψει ξένες αρχαιολογικές σχολές, η Βρετανική, η Ιταλική και η Γαλλική εν προκειμένου. Αυτό ήταν το πρώτο ανάκτορο που ανακαλύφθηκε, η πρώτη μινωική πόλη που ανακαλύφθηκε από Έλληνες αρχαιολόγους. Η ιδιαιτερότητα της Ζάκρου έγινε στο εξής. Αν θεωρήσουμε ότι ο μινωικός κόσμος τελειώνει γύρω στο 1450 π.Χ., οι άνθρωποι αναγκασμένοι από κάποια φυσικά φαινόμενα πιθανόν φύγανε από τον τόπο τους, προφανώς ελπίζοντας ότι θα ξαναεπιστρέψουν. Αλλά αυτό δεν έγινε. Στην περίπτωση της Ζάκρου, καθώς φύγανε και εγκαταλείψανε τη θέση, εγκαταλείψαν τον τόπο τους, αφήσαν αυτά τα πράγματα που αφήσαν πίσω τους και δεν ξαναεπιστρέψαν. Στη συνέχεια ήρθαν οι αιώνες που σκεπάσαν όλα αυτά τα πράγματα και βρεθήκανε 3.500 χρόνια μετά με την ανασκαφή του Νικολάου Πλάτωνος. Αυτή είναι πολύ χοντρικά η ιστορία της αρχαιολογικής θέσης. Μέσα από κάποιους ορισμούς που δίνεται στο ντοκιμαντέρ, όπως ας πούμε ότι το μεγαλείο του ανθρώπου εξημνείται μέσα από την απλότητα και το δείτε με ένα ορισμό, ότι το μεγαλείο ενσαρκώνεται με τρόπο ταπεινό. Γιατί εμπνευστήκατε από τη Ζάκρο και από τις ανασκαφές για να καταδείξετε αυτή την εικόνα? Αυτή η ιστορία πάει πολύ μακριά. Πάει κάπου 35 χρόνια πριν, που με προσκάλεσε η Μαρία Πλάτωνος, η κόρη του Νικολάου Πλάτωνος, να επισκεφτώ τη Ζάκρο και αν με ενδιέφερε να τραβήξω. Βεβαίως αυτό ήταν μια τεράστια ευκαιρία που μου δόθηκε. Και βρέθηκα εκεί λοιπόν να κινηματογραφώ το 1987. Τότε η ανασκαφή σχεδόν τελείωνε. Είχαν προηγηθεί άλλα 30-27 χρόνια ανασκαφών πιο μπροστά. Και τελείωσε η ανασκαφή εκείνα τα χρόνια. Και μετά μπήκε μπροστά μια πολύ μεγάλη διαδικασία που είναι η δημοσίευση του αρχαιολογικού υλικού. Λοιπόν, εγώ πρόφτασα τα τελευταία χρόνια των ανασκαφών που ήταν ακόμη ο Νικόλαος Πλάτων επικεφαλής, ζούσε ακόμη, ο οποίος μας μίλησε κιόλα. Και βλέπαμε όλα αυτά τα τελευταία πράγματα που ανακαλύψαν. Επαναλαμβάνω ότι είχαν προηγηθεί ανασκαφές 27 χρόνια.
είχαν βρεθεί όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που είναι γνωστά. Πιο γνωστά ακόμα για εσάς τους Κρήτες εκεί. Τώρα, η ερώτηση είναι γιατί μέσα από το μεγαλείο κρύβεται μέσα στο ταπεινό. Θα αναφέρετε τώρα σε ένα κυπελάκι το οποίο υπάρχει και στην Αφίσα και το οποίο ήταν μια μόδα, θα μπορούσα να πω, που συνέβη στην τελευταία περίοδο τη Μινωική. Κατακλείζεται κυριολεκτικά όλη η Κρήτη από αυτό το κυπελάκι, το οποίο έχει μια σοφία αναφορικά με το μέγεθος και με την κατασκευή και έχει μια εξαιρετικά γενικευμένη χρήση. Το χρησιμοποιούν για τα πάντα. Από το να πιούνε κάτι που είναι το προφανές, μέχρι να βάζουν κάτι να φάνε εκεί μέσα, μέχρι να βάλουν λάδι και με αυτό να γίνει ίχνος, μέχρι να το χρησιμοποιήσουν για τελετουργίες κτλ. Έχουν βρεθεί, πρέπει να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο τα κυπελάκια που έχουν βρεθεί στην Κρήτη. Και έχουν, με συγχωρείτε, έχουν το ίδιο σχήμα. Ναι, ναι. Επειδή, mm-hmm. επειδή αυτά είναι χειροποίητα mm-hmm. και επειδή έχουν γίνει από πάρα πολλούς τεχνίτες, δεν είναι μήτρα που το βγάλει μηχανή. Εννοείται, καταλαβαίνουμε. Τι ναι, βέβαια. Αλλά στα γενικά χαρακτηριστικά. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ίδιο. Ναι, ναι, είναι ίδιο. Πραγματικά. Είναι πάρα πολύ κομψό, πάρα πολύ σοφό, πάρα πολύ... δεν έχουμε σήμερα κάτι αντίστοιχο για να πούμε. Θα μπορούσε να είναι ένα χάρτινο πορτιράκι, ας πούμε, που το χρησιμοποιούμε και το πετάμε. Κάπως έτσι χρησιμοποιούνταν και αυτό. Το χρησιμοποιούσαν για τελετουργίες. Δηλαδή εκεί που θεμελιώναν ένα κτίσμα, όπως εμείς, ξέρω εγώ, σφάζουν ένα πετίνο, mm-hmm. αυτοί βάζαν μέσα σε ένα τέτοιο ποτηράκι, βάζαν 2-3 πράγματα. Για να φυλάει η θεότητα, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο το κτίσμα. Και βρέθηκαν για πολλές άλλες χρήσεις. Βρέθηκαν ελιές, έτσι. Το ποτηράκι είχε μέσα ελιές από ό,τι φαίνεται στην Αφίσα. Α, το ποτηράκι δεν έχει ελιές στην Αφίσα, έχει κάτι αδιευκρίνιστο. Λοιπόν, όταν στην τελευταία φάση θεωρούμε ότι πρέπει να γίναν πάρα πολλοί σεισμοί, στην περίπτωση της Ζάκρου, κάποιος άνθρωπος, κάποιος μινοήτης, γέμισε το ποτηράκι με ελιές και κατέβηκε μέσα στο πηγάδι, αποθέτοντας το κυπελάκι με τις ελιές στον πυθμένα του πηγαδιού, προκειμένου να εξευμενήσει τις χθόνιες δυνάμεις, οι οποίες δημιουργούν τους σεισμούς κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το κυπελάκι, λοιπόν, βρέθηκε 3.500 χρόνια μετά, γιατί παρέμεινε σε πολύ σταθερές συνθήκες μέσα στο βούρκο του νερού. Mm-hmm. Και όταν το βγάλανε, διαπιστώσαν, λοιπόν, ότι αυτό ήταν γεμάτο με ελιές. Και οι ελιές διατηρούσαν το σάρκωμά τους. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι αυτό. Βεβαίως, όταν ήρθαν σε επαφή οι ελιές συνέχεια με τον αέρα, μαζέψανε και μείναν τα κουκούτσια μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν μερικές φωτογραφίες που δείχνουν το κυπελάκι γεμάτο με ελιές. Μέσα από τα υπόλοιπα ευρήματα, αυτό το οποίο με έκανε εντύπωση είναι και η ιστορία σε ένα κομμάτι ύφασμα. Τι ιστορία έχει αυτό το ύφασμα της ταινίας? Αυτό είναι ίσως το μοναδικό κομμάτι υφάσματος που υπάρχει από τη μινωική εποχή. Δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα, αλλά έτσι λένε και οι ειδικότεροι από μένα. Λοιπόν, το πιο πιθανό αυτό το κομματάκι του υφάσματος ήταν μαζί με κάποια χάλκινα αντικείμενα και τα οξύδια του χαλκού μάλλον βοηθήσαν να διατηρηθεί αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ μικρό. Και έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πλέξη, εν πάση περιπτώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν διασωθεί. Δεν έχουν διασωθεί γιατί είναι από φθαρτά υλικά. Αυτό βρέθηκε σε κάποιες πολύ ειδικές συνθήκες και γι' αυτό διασώθηκε. Που έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Επίσης,
Θέλω να μου πείτε πώς σχετίζεται την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου με το παλιό μινωικό κτίσμα. Και γιατί λέτε ότι είναι ένα μικρό θαύμα το μινωικό κτίσμα. Τι σας έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Το μινωικό κτίσμα λέτε τώρα. Καταρχήν η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, η οποία θα πρέπει να οικοδομήθηκε γύρω στο 17ο-18ο αιώνα περίπου, είναι στο πάνω μέρος της μινωικής πολιτείας. Mm-hmm. Τότε βεβαίως δεν είχαν γίνει ανασκαφές, αλλά πολλά από τα κτίσματα ήταν στην επιφάνεια. Δεν τα σκέπασαν οι αιώνες. Λοιπόν, ένα μέρος της λιθοδομής εξασφαλίστηκε από αυτά τα ερείπια, τα μινωικά ερείπια, ένα γύρο εκεί πέρα. Εμείς παρακολουθήσαμε μια χρονιά τη λειτουργία που έγινε του Αγίου Αντωνίου και αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να περπατάνε παράλληλα με τη μινωική πολιτεία, να κόβουν λουλούδια τα οποία τα βλέπουμε στα αγγεία τα μινωικά, να τα αποθέτουν στον Άγιο Αντώνιο. Και είναι μια τελετουργία η οποία εν δυνάμει γινόταν πάντα σε αυτόν τον τόπο. Στο ίδιο μονοπάτι, δηλαδή αδιάλειπτη αδιάλειπτη έτσι η ανθρώπινη ιστορική διαδρομή. Και αυτό βρισκόμαστε και στα ριζά του Τραόσταλου. Τραόσταλος είναι ένα μικρό βουνό πάνω από τη Ζάκρο, που στο πάνω μέρος, στην κορυφή του βουνού αυτού, υπήρχε ένα ιερό κορυφής, μινωικό. Όπως έχουμε εδώ και το Γιούχτα, είχε αρκετά ιερά κορυφής. Ναι, ακριβώς. Κύριε Κουτσαφτή, στην ταινία κάνετε μια αναφορά στην διαδρομή που έκανε ο Ιταλός ανθρωπολόγος Λίντιο Τσιπριάνι το 1942. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη διαδρομή που έκανε αυτός ο Ιταλός ανθρωπολόγος, το σκοπό των φωτογραφίσεων που ήταν κυρίως προφίλ αμφάς και ομαδικές φωτογραφίες. Και αυτό το διάβασα με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μαζί με τον Κωστό Μαμαλάκη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μετείχε λίγο στην έρευνα και βοήθησε στην έκδοση του βιβλίου, το βίωσα και εγώ από κοντά. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό και πώς αυτό καταλήγει να συνδέεται, ας πούμε, με το έργο του Ντομίνικου Θεοτοκόπουλου, την ταφή του Κόμι Οργκάφ. Η ταινία της Ζάκρου είναι μια ταινία καμωμένη από θαύσματα. Δεν είναι μια ταινία αμιγώς αρχαιολογική, αμιγώς ιστορική ή αμιγώς κοινωνιολογική κτλ. Είναι καμωμένη από όλα αυτά τα θαύσματα του χρόνου και τα θαύσματα τα δικά μας, εν πάση περιπτώσει. Γιατί και η σημερινή καθημερινότητα των κατοίκων της Ζάκρου, του χωριού Ζάκρου, είναι και αυτή θαυσματική επίσης. Ή έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται μέσα στην ταινία. Λοιπόν, βρήκα εξαιρετικό το βιβλίο, αυτή την έκδοση. Το βρήκα καταπληκτικό, δηλαδή απίστευτο. Επειδή τυχαίνει από το χωριό μου να έχω και εγώ κληρονομήσει ένα αρχείο αντίστοιχο, αλλά κάτω από άλλες συνθήκες καμωμένο. Πέρασα αρκετούς μήνες βλέποντας και μελετώντας αυτή την έκδοση. Λοιπόν, ο Τσιπριάνι, ο οποίος ήταν ένας Ιταλός ανθρωπολόγος με διάφορες ρατσιστικές, ας πούμε, θεωρίες, ήρθε και φωτογράφησε τους Κρήτες της επαρχίας, προσπαθώντας να αποδείξει ότι οι Κρήτες ήταν Λιβύοι. Επειδή η Λιβύη ανήκε στην Ιταλική Αυτοκρατορία εκείνα τα χρόνια και επειδή τα Δωδεκάνησα επίσης ανήκαν στην Ιταλική Αυτοκρατορία, εάν ο πόλεμος τελείωνε με τη μεριά των Γερμανών και Ιταλών που ήταν σύμμαχοι με τον καιρό, μετά τα χαλάσανε, πιθανόν η Κρήτη να ήταν μέσα στις διεκδικήσεις της Ιταλικής Αυτοκρατορίας. Τώρα αυτά είναι σενάρια πιθανόν και είναι πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σήμερα. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ταυτόχρονα πόσο εύθραυστος είναι αυτός ο κόσμος που ζούμε. Λοιπόν,
Ανεξάρτητα από όλα αυτά, ο Τσιπριάνη άφησε ένα αρχείο το οποίο είναι μια απίστευτη κληρονομιά για μας. Και η κληρονομιά είναι το πρόσωπα των ανθρώπων, των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Λοιπόν, δεν έχει άμεση σχέση με τη Ζάκρο το συγκεκριμένο, παρόλο που πέρασε από τη Ζάκρο. Πέρασε, πήγε και φωτογράφησε την εκκλησία του Αφέντη Χριστού στις 6 του Αυγούστου. Αφέντη Χριστού το λέτε εσείς στην Κρήτη. Ακριβώς. Στο Τύρος. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο οποίος σημείωσε δε και στο ημερολόγιο του ότι οι άντρες καθόταν ξεχωριστά από τις γυναίκες και σημείωσε ακόμη κάτι άλλο, ότι υπήρχε η εδραία πεποίθηση στον κόσμο ότι η μεταμόρφωση του Σωτήρος έγινε εκεί, στο χωριό του. Δηλαδή στη Ζάκρο. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες λοιπόν των ανθρώπων που υπάρχουν μέσα στις φωτογραφίες, δεν ξέρω πώς μπορώ να τις περιγράψω. Είναι πραγματικά τόσο συγκινητική. Έχω ζήσει το τέλος της μεγάλης αγροτικής περίοδου της ανθρωπότητας, που τελείωσε εκεί γύρω στη δεκαετία του 60. Επειδή είμαι και εγώ από χωριό, αυτές οι εικόνες μου είναι τόσο γνώριμες, που είναι τόσο φοβερές. Δηλαδή υπάρχει ένας τέτοιος πλούτος πάνω σε αυτά τα πρόσωπα. Και στο τέλος, επειδή τους τοποθετήμενα σε παράταξη, σε γραμμή κατά κάποιο τρόπο, δεν μπορώ παρά να θυμηθώ αυτό που έκανε ο Γκρέκο, ότι παρέθεσε τους πρόκριτους του Τολέδο σε μια γραμμή, οι οποίοι κάνουν μια τομή στον κόσμο, χωρίζουν τον κάτω με τον επάνω κόσμο. Αντίστοιχα κάναν και οι ντόπιοι, τέλος πάντων, από τα χωριά της Κρήτης, ας πούμε, έτσι όπως τους έχει παραθέσει, χωρίζουν τον κόσμο. Χωρίζουν τον επάνω με τον κάτω κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτά τα πρόσωπα που φωτογράφησε ο Τσιπριάνη αντικαθιστούν τα πρόσωπα των προκρήτων. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσα να τους παραθέσουμε. Λοιπόν. Συμφωνούμε απόλυτα και αυτός νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε. Μόνο θέλω να μας δώσετε μερικές πληροφορίες στο ντοκιμαντέρ αυτό, μέσα από χειροκροτήματα και επιφημίες προβλήθηκε στην κινηματογραφική αίθουσα του Μουσείου του Λούβρου, στην αγορά και για τον πολύ κόσμο πότε θα διατεθεί? Αρχές Μαρτίου θα συμμετέχει στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και μετά θα βγει σε κάποιες αίθουσες εδώ στην Αθήνα αρχικά. Μάλιστα, είμαστε λοιπόν εν αναμονή σίγουρα και κατά το Μάρτι, ίσως θα ξαναπούμε δύο πράγματα, θα το εμπεθυμίσουμε στον κόσμο. Κύριε Μουσαφτή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ.